φίλες και φίλοι. Εδώ από το πλήθος του Αγίου Νικολάου, που σήμερα για την 21η αγωνιστική της Development League έχουμε δερβάκι ανάμεσα στα βουνά και τους Αλσούπο Lions. Από τη μία ο πρώτο πόλος βαθμολογίας στα βουνά με 17 νίκες και μόλις μία ήττα κόντρα στους δεύτερους Αλσούπο Lions, οποίοι μετρούν 14 νίκες και 5 ήττες συνολικά. Η μπάλα θα πάει στα χέρια των φιλοξενούμενων, οι οποίοι θα έχουν αυτή την πρώτη επίθεση στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Γκρέκος, Κωνσταντίνου, Μπούτσικας, Ράλης και Χόντος ξεκινούν για τα βουνά. Ενώ από την άλλη έχουμε Αγαπητό, Αντωνόπουλο, Βενιζέλο, Μαρκέτα και Χασιανό. Ανοίγουν το σκορ. Νωρίς το μάτς οι φιλοξενούμενοι. Θα γίνει το 0-2. Και τώρα σειρά των βουνών να ψάχνουν το πρώτο τους καλάθι. Ο Χόντος παλεύει για το rebound. Τελικά θα φτάσει στα χέρια των άσων. Με τον Φασιανό να παίρνει το rebound, ο Αντωνόπουλος στέκεται για τρεις, εκτελεί. Αναπηγάει μπάλα και καταλήγει μέσα. Του κάνει το χατήρι για να ξεκινήσει ζεστά ο Αντωνόπουλος. Ο εκτελεστής των Αλσούπο Lions, 0-5. Να τώρα στην επίθεση. Και ο Κωνσταντίνου. Να περάσει ο Αγαπητός, έχει κάνει το φάουλ. Που είναι το πρώτο ματικό για τους φιλοξενούμενους. Στάρι γυρίζει αλλά το χάνει ο Γκρέκος και θα το σύγουν για τους άσπους τώρα, οι οποίοι απόψε έχουν και την βοήθεια του κόσμου τους, όπως θα καταλάβετε και από τα πρώτα καλάθια. Αγαπητός θα το πάρει ο ίδιος το σουτ, βρίσκει σίδερο. Μαζεύει ο Μπουτσικάς και μπάλα στα χέρια του Κωνσταντίνου. Τα εγκάζει αυτός, κάνει την μπάλα προς τη Γμήν, κρατάει. Φαίνει στο πλάι. Γκρέκος προσποιείται. Μπάλα στην κορυφή για να εκτελέσει ο Κωνσταντίνου. Το χάνει το τρίπολο, μαζεύει ο Αγαπητός. Κατεβάζει ο ίδιος. Έφτασε κοντά στην ρακέτα, επέλεξε να παίξει με τον Φασιανό. Λύστηκε αλλά βρήκε μια εκτέλεση ο Μαρκέτος. Δεν έφυγε το καλάθι. Παραμένει το 0-5. Παίρνει τα βήματα, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Έρχεται τον Γκρέκο στην συνέχεια, θα το χάσει και αυτός. Δεν κατάφεραν ούτε που σκάφεται ο Γκρέκος τώρα στην φάση. Αντωνόπουλος θα πάρει ακόμα ένα σουτ μέσα κι αυτό. 0-8. Με άγριες διαθέσεις ξεκινάει ο Αντωνόπουλος. Δεύτερο τρίποντο. Και έχουν φτιάξει ένα σερί από το ξεκίνημα του Ματζιάσπη. Χόντος για το πρώτο καλάθι των βουνών θα έρθει. 2-8 πάνε το ρόδι και η γηπεδούχη. Αγαπητός. Και βγαίνει ο Αντωνόπουλος. Έφτασε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Κόβει εκπληκτικά από τον Γκρέκο. Είναι και πάλι ο Κωνσταντίνου. Βρέθηκε η πάσα. Δέχτηκε το φάουλο ο Γκρέκος. Και θα πάει στην γραμμή των βολών. Πρώτες βολές στο κουτσίνο παιχνίδι για τα βουνά. Σε στόχη στην πρώτη για το 3-8. Μέσα και η δεύτερη. 4-8 και έχουμε και αλλαγή τώρα. Θα αποσυρθεί ο Αγαπητός, με συγχωρείτε. Θα περάσει στην θέση του ο Λαγόπουλος. Ο Βενιζέλος δίνει συνέχεια στο μάτς. Διανύσαμε τα πρώτα 3 λεπτά. Βενιζέλος αφήνει στο πλάι. Λαγόπουλος. Είναι ο Μαρκέτος. Παρά στην περιφέρεια Φασιανός θα το επιχειρήσει για αυτό στο σουτ. Βρίσκει στο σίδερο η μπάλα και μαζεύει ο Χόντος. Ράλης. Χόντος αφήνει δίπλα του τον Γκρέκο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
6-8. Μαζεύουν για διαφορά οι γηπεδούς και πλησιάζουν στο δίποντο. Τονόπουλος. Του φύγει η μπάλα. Μετά την τροπομόνωση έμεινε και πάλι στα χέρια του. Ο Βενιζέλος αστόχησε για 3. Και ύστερα το κατέβασμα του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα βρεθεί στο βαριέ. Κερδίζοντας το φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους Olympic Lions. Σουτ από το πλάι από τον Γκρέκο, παλεύει ο Μπουτσικάρης. Ο Μπουτσικάς, με συγχωρείτε. Πατήσαν οι άσπρες. Βενιζέλος βρίσκει και πάλι τον Μαρκέτο. Μια από βολεϊρά, το έχει το καλάθι. Για το 6-10. Ράλης. Κούτσικας στο πρώτο σπίτι στην συνέχεια. Παρέμεινε το 6-10. Τονόπουλος. Πυροφασιανός χάνει την ισορροπία του. Χάνει και την κατοχή παράλληλα. Μπαλά είναι για τα βουνά. Πήρε ο Μπούτσικας. Ο Γκρέκος, με συγχωρείτε. Κωνσταντίνου ξανά στα 7 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Θα εκτελέσει υποπίεση. Μπαλά στο σίδερο και ο Μαρκέτος εκεί σε καλύτερη θέση. Μάζεται για τους άσπους, άφησε στον Αντωνόπουλο. Βρήκε την πάσα απέναντι για τον Φασιανό. Ωραία περιστροφή, κλείνεται από 2. Και τελικά έχουμε φάουλ χαμηλά. Το έχει κάνει ο Κωνσταντινού. Θα κάνουν το πρώτο της ομαδικό. Εδώ τα βουνά. 1-3 τώρα τα ομαδικά. Τον Όπουλος βρήκε τον διάδρομο με το ρεξί, λέει αυτά σκοράρει για το 6-12. Double score τώρα. 4-45 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ράλης. Πέρασε στη λιπάσα του. Οπότες δεν μπορείς να εκτέλεσαι από κοντά. Ξιανός. Είδε την πάσα την πέρασε στον Λαγόπουλο. Τον Όπουλος και πάλι στον Φασιανό. Αλλά χαμηλή η πάσα την πήρε, όμως έμεινε και ανενόχλητος, αστόχησε. Αρκέτος παλεύει, τελικά καθαρίζουν οι γηπεδούχοι. Γκρέκος. Ο Μπούτσικας βλέπει την κίνηση του Γκρέκου για να του δώσει και πάλι. Γυρίζει αυτός και σκοράρει από κοντά για το 8-12. Λαγόπουλος. Ξεκινάει την προσπάθειά του. Έχουμε 2 βολές. Αυτός είχε προλάβει να πάρει τα βήματα ο Λαγόπουλος. Στο μάτι τώρα ο Τσιφτής. Για τους φιλοξενούμενους, πήρε την θέση του Μαρκέτου. Ενώ ετοιμάζει το Λαγόπουλος για τις 2 βολές του. Άστοχη πρώτη. Θέλει τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει κι αυτή. Δεν αλλάζει το 8-12. Γκρέκος. Πήρε ο Μπούτσικας, άφησε τον Κωνσταντίνου. Όντως, έχει βρεθεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Και κερδίζει το φάουλ. Σειρά τώρα να πάει στην γραμμή. Ενώ οι Olympic Lions έφτασαν τα 4 ομαδικά τώρα. Ήταν το τελευταίο φάουλ αυτό που είχαν να δώσουν στην πρώτη περίοδο. Εύστοχο στην πρώτη. 9-12 τώρα. Βάζει και την δεύτερη. 10-12.
4 ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Στη γωνία ο Αντωνόπουλος. Κρατάει με τον Γκρέκο μπροστά του. Κάνει το βηματάκι στο πλάι για να πάρει την εκτέλεση. 10-15. Πάρα πολύ καλό. Πρώτο 7 λεπτό μέχρι στιγμής για τον Αντωνόπουλο. Ευχαριστικό για τους όλους τους γολάινους μέχρι στιγμής. Σπάει στο συμπέντε τώρα με ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση. Ο Χόντος εδώ θα δει την μπάλα να τον πουλάει. Βγήκε και βγήκε. Έχει να αλλάξει το σκορ. Πάρα στα χέρια του Βενιζέλου. Για το 10-17 και έχουμε το time out τώρα από τα βουνά. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από το time out των βουνών που βλέπουν τους Salzburg Lions να βρίσκονται στη συνέχεια τώρα 2,5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Όντως τα βάζει εκεί με τον Τιφτή. Θα του πάρει τελικά το φάουλ. Παράλληλα θα συμπληρωθούν και τα 5 ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Έστοχος αυτός στην πρώτη βολή με το 11-17. Χάνει την δεύτερη. Βενιζέλος. Λαγόπουλος. Με το 11-19. Γκάλης. Βουλιούμις που δίνει πλειδιάσκη. Θα πάρει την μπάλα. Κρατάει ο Γκρέκος. Πάει από τα δεξιά. Βρήκε ωραία πάσα στον Χόντο. Αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Δεν μετά το καλά του έτσι. Τον Όπουλος. Δείχνει το σύστημα. Είναι την κίνηση από τον Λαγόπουλο. Παρά θα πάει στον Βενιζέλο τελικά. Εκτελεί αυτό σε μεγάλο το σουτ. Ένα και 40 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Κωνσταντίνου ανέβασε ταχύτητα, έφτασε μέχρι το τέλος. Για το 13-19. Τον Όπουλος. Είναι μπροστά του, παίρνει το σκρίν. Είναι ο Κωνσταντίνου τώρα στην αλλαγή των μαρκαρισμάτων. Βενιζέλος είναι ολομόναχος. Θα σημαδέψει σωστά τώρα. 13-22 μπαίνει και αυτός στο χώρο των τρυπώντων. Και ανεβάζει την απόσταση στους 9 πλέον. Κωνσταντίνου, του φτιάξε χώρο ο Χόντος. Το σκέφτηκε αρκετά. Δίστασε. Έχασε τελικά το σουτ. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ανός. Έχουμε αμυντικό φάουλ τελικά από τον Κωνσταντίνου. Τον Όπουλος, αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό των βουνών. Πάρτε και αυτό τον Αντωνόπουλο, τι κάνει σήμερα. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση όμως, γιατί έχει αποδείξει ούπο λίγες φορές πόσο δεινός εκτελεστής είναι. Το αποδείχνει για τώρα σήμερα μέχρι στιγμής. 13-25 το σκορ. Στο συν 12 πλέον οι Salzburg Lions. Με το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Να έρχεται νωρίτερα. Ενώ τώρα ο Χόντος είναι και πάλι στημένος στη γραμμή. Πέρασε εκτός ο Τσιφτής. Το μάτς. Αρμανίτιδης από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Σε πρώτη βολή του Χόντου. Βάζει την δεύτερη. 14-25. Τέλος. Παρά στα χέρια του Αντωνόπουλου. Πάει αντίθετα το σκριν. Αφήνει στην
μπάλα στα χέρια του Φασιανού. Λαγόπουλος τώρα θα το πάρει και αυτός. Βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο ίδιος. Μια προσπίση από τον Φασιανό. Άστοχος και ο αυτός. Τονόπουλος. Επευθείαν θα εκτελέσει να προλάβει το ρολόι. Δεν βρήκε το τρίποδο τώρα. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με αυτόν τον τρόπο. Με το αυτό να δείχνει 14-25. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκαλεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μουνά και άλλους του Πολάιονς. Η διαφορά βρίσκεται σε διψήφια επίπεδα τώρα με το σκορ στο 14-25. Θα μειώσει όμως εδώ ο Γκρέκος. 16-25 πλέον. Και ρίχνει τη διαφορά και πάλι σε μονοψηφιό. Βενιζέλος πατάει τη γραμμή. Το σούτι θα το χύνει και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Πανικίδης επαναφέρει. Τον Όπουλος πάνω και δυναμικά ο Φιλτίσης. Και κάνει το φαουλ. Πρώτο ομαδικό για τα Βουνά. Φασιανός προσπαθεί να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Κερδίζει το φαουλ. Και έχουμε νωρίς το δεύτερο ομαδικό από την πλευρά των γηπεδούχων. Έξω πρώτη βολή. Για να αλλάξει το 16-25. Κάνει και τη δεύτερη. Να δείξει ο Γκρέκος. Κωνσταντίνου. Επιλογές. Φέρνει και λίγο η μπάλα, μπερδέθηκε. Πάσα να φτάσει τον Βαλτάση. Δεύτερη ευκαιρία τον Μπούτσικα να σκοράρει για το 18-25. Είναι και πάλι για τα Βουνά. Μάνης. Βρίζει το φαουλ. Κωνσταντίνου. Λέει από τον Γκρέκο να απομακρυνθεί. Έχει μπροστά τον Πανταζή. Περνάει, σηκώνεται μπροστά από τον Αντωνόπουλο. Μάχεται εκεί ο Μπούτσικας, αλλά θα κάνει βήματα. Αντωνόπουλος. Κάνει ακόμα ένα σουτ. Μαζεύει εκεί. Κάθε βρίσκοντας σε καλύτερη θέση ο Μπούτσικας. Μπαμπάνης. Ο Κωνσταντίνου εκτελεί για τρεις μέσα. 21-25. Βγάζουν μια μικρή αντίδραση εδώ τα Βουνά. Πλησιάζουν στις 4 για να κάνουν έτσι. Να λύσουν πολλά να σταματήσουν κάπως τη φορά και να καλέσουν time out. Συνέχεια στο μάτς. Ο Lions, σερί 7-0 από τα Βουνά, τα οποία έχουν πληθυνθεί τώρα στις 4. Έχουμε βήματα εδώ από τον αγαπητό. Και έτσι τα Βουνά θα ξαναβρεθούν στην επίθεση και έχουν ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Πήρε και εκτέλεση για 3, είναι κακό το σουτ. Μαζεύει όμως ο Μπούτσικας. Μπαμπανής. 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Φασιανός κάνει φάουλ. Δεύτερο ομαδικό και για τους άσπρους. Yeah.
πάρει κάποιον γύρω του και γιατί να μην το πάρει το σουτ. Αστοχή ψηλότερα ο Φασιανός. Νίκη στον αέρα τον Γκρέκο. Πέφτει και το καλάθι. Για το 21-27 αυτό είναι το πρώτο καλάθι που βλέπουμε από τους άλλους κολλάνες στη δεύτερη περίοδο. Κωνσταντίνου. Ωραία βρήκε την πάσα, αλλά ήταν λίγο πιο νυχλά από εκεί που την ήθελε. Ο Φελτίσης, νέο λάθος τώρα από τα βουνά και αδιαφυγικό φαουλ στον Αντωνόπουλο. Όχι τόσο καλή επιλογή από τον Μπαμπάνη. Που θα στείλει στην γραμμή των βολών τώρα τον αντίπαλό του. Και η κατοχή θα παραμείνει και πάλι στους άλλους κολλάιονς. Στην πρώτη του βολή. Έχει ακόμα μία και η κατοχή θα παραμείνει στους άσπρους, καθώς προτιμίζω δόθηκε αντιαθλητικό φάουλ. Αυτός όμως και στην δεύτερη 0-2. Η μπάλα και πάλι στα χέρια των Αλσουκολάιονς. Βανιτίδης κινδύνει και πάλι στον Αντωνόπουλο. Βγαίνει αυτό στη γωνία, έχει τον Όντο μπροστά του. Κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί. 21-30. Μαμπάνης. Κάνει τις τρίπλες, σηκώνεται το ίδιος. Το χάσεμα του ο Φασιανός. Επιλέγει να αφήσει στον... τον αγαπητό που έφτασε μέχρι το τέλειο, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Κωνσταντίνου, 6 και 17 ακόμα για το φινάλ του πρώτου μηχρόνου. Κωνσταντίνου κρατάει, 9 δευτερόλεπτα τώρα θα ξεκινήσει η επίθεση. Περνάει, αφήνει στον Φιλτίση, δεν δείχνει συνεργασία. Αντωνόπουλος έφυγε στον εφηλιασμό, σκόραρε με το lay-up για το 21-32 και πάλι θα πάει την ομάδα του στο συνέδεκα. Κάτι που αναγκάζει τα βουνά να καλέσουν time-out. Συνεχίζει τη δράση. Έρχεται από το time-out των βουνών στις 21-32 το σκορ στο συνέδεκα. Η Άλτσι Πολάιος θα μιλήσει εδώ ο Κωνσταντίνου με την ωραία προσπάθειά του. Για το 23-32. Φασιανός προσποιήθηκε. Αρβανιτής θέλει να τον ξαναβρει. Την κίνηση που έκανε. Έγινε το κρέψιμο. Φαόλ από τον Μαγκόνι. Τρίτο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους από τρία τώρα έχουν οι δύο ομάδες. 5-21 ακόμα απομένει για το ημίχρονο. 3 δευτερόλεπτα, όχι έκανε βήματα, με συγχωρείτε. Έκανε βήματα. Εδώ Γκρέκος. Λονόπουλος. Θα το πάρει και από εκεί. Αυτή τη φορά στοχή μαζεύει ο Γκρέκος. Μαμπανής. Έκοψε ο Αρβανιτίδης, μάλιστα η μπάλα βρήκε και στον Γκρέκο. Εκείνος που πέταξε εκτός, γι' αυτό και τώρα οι άλλες πολλά για να σώσουν την κατοχή. Αγαπητός. Καστή πάσα, δεν έφτασε ποτέ στον συμπαίκτη του. Μαμπανής, με την κύριο της επιλογής, αφήνει τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου πατάει γκάζι, φτάνει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 25-32 με τον Κωνσταντίνου να δίνει και πάλι την λύση. Για τα βουνά είναι από τους πιο δραστήριους παίκτες μέχρι στιγμή για τους γηπεδούχους. Τονόπουλος μένει εκεί για να μην του αφήσει χώρο ο Μπούτσικας.
Γίνει το λάθος τελικά, καθώς ήταν πολύ δυνατό το Κωνσταντινόπουλο για τον Μαντώνη. Συνέχεια με Κωνσταντίνου. Μπροστά του. Φώτης προσπάθησε να του δώσει κατευθείαν, τον δυσκόλεψε αρκετά όμως. Πασιανός φεύγει στον ευνηδιασμό, θα σηκωθεί ψηλά, θα τελειώσει τη φάση για το 25-34. Μπαμπάνης. Δίνει το σκρίνο ο Φώτος, Μπαμπάνης κρατά. Μπούτσικας προσποίηση, κόπηκε από τον Αντωνόπουλο, πολύ καλή άμυνα. Πασιανός περνάει για να φύγει, να ξεκινήσει μπροστά. Σηκώνεται ο Αρβανιτίδης, δεν είναι καθόλου καλό το τελείωμα του. Αυτός και λίγο παραπάνω από το φάντομο νομίζω. Και πάλι μπαλά στα χέρια των φιλοξενουμένων. Αντωνόπουλος γίνει δυναμικά πάνω στο Μπούτσικας. Κάνει το φάουλ. Να δούμε αν είναι βολές, όχι. Τελικά είναι στο πλάι. Μπάλα. Αλλαγή τώρα για τα βουνά. Ο Μπούτσικας θα πέρασε εκτός. Στην θέση του ο Παρασκευάς Παναγιωτόπουλος. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Αντωνόπουλο. Αυτή τη φορά δεν βρήκε στόχο. Πασιανός θα το πάρει και αυτός θα το βάλει. Δεν ήρθε πρώτα το τρίποντο στον Αντωνόπουλο. Ήταν και δεύτερη ευκαιρία για τους Απολλώνιους και ο Πασιανός δεν το σκέφτηκε λεπτό. 25-37 πλέον το σκορ. 2-45 ακόμα για το φινάλε και της δεύτερης περίοδου. Γκρέκος έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Κάει και φάουλ. Αντωνόπουλος φεύγουν στην άλλη πλευρά για τους Σουπολάιονς. Πήρε την ασίστ από τον Αντωνόπουλο αγαπητός και έκανε το 25-39. Στο σύν 14 πλέον οι άσπροι. Ήταν την διαφορά στα μεγαλύτερα επίπεδα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Και ήταν κομματικό και για τους φιλοξενούμενους. Φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και είναι τις δύο ομάδες. Σαντίνου. Είναι στην γωνία. 3 δευτερόλεπτα, 2. Γκρέκος θα προλάβει το ρολόι. Δεν θα εκτελέσει σωστά. Που θα καταλήξει πάρα στα χέρια του Φασιανού. Στους 5-32 έχουν κάνει ένα σερί 7-0 οι φιλοξενούμενοι. Συλλέον τώρα και τα ομαδικά τους εδώ με τον Φόντο. Και έχουμε και time out. Στη γραμμή ο Φασιανός. Καθώς εδώ πέρα με τον φάουλ του Φόντου. Συμπληρώθηκαν ομαδικά από την πλευρά των βουνών. Είναι άστοχη η πρώτη βολή του, παραμένει έτσι 25-39. Βάζει την δεύτερη για το 25-40. Σταδίνου. Πήρε ο Γκρέκος. Θέλει να παίξει με τον Φόντο, είναι καλή άμυνα τον Φασιανό. Αγαπητός Αρβανιτίδης από κοντά στο ράδι για αυτός. Για το 25-42 ξεφεύγουν τώρα για τους Πολάιονς. 25-43 το σκορ διορθώνω. Αγαπητός ανεβάζει ταχύτητα. Αποβλήθηκε το φάουλ. Το έχει κάνει ο Γκρέκος αν βλέπω καλά. Thank you.
Ιωαννίδης είναι αστόχος στην πρώτη. Κάνει και τη δεύτερη, 0-2. 25-42 τελικά το σκορ. Νέο στήριγμα. Και τώρα ο Μπαμπανής θα πάει στη γραμμή. Ενώ όπως ήρθε και ο Φασιάνος στην θέση του, πέρασε ο Μαγκονής για τους άλλους Πολάιονς. Μέσα η πρώτη βολή από τον Μπαμπάνη, 26-42 τώρα το σκορ. Είναι αστοχός στη δεύτερη, παλιά στα χέρια του Βενιζέλου. Βανετίδης. Είναι η συνεργασία με τον Μαρκέτο. Κρατάει ο Παναγιωτόπουλος. Καθένει στον Μπαμπάνη. Θα γυρίσει ο Γκρέκος, θα σκοράρει για το 28-42. Για τους άσπρους. Βενιζέλος εκτελεί από την κορυφή. Δεν παίρνει το καλάθι. Μια επίθεση τώρα για τα βουνά. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Παμπάνη στα 7. Κρατάει, θα πάρει την εκτέλεση για 3. 2 δευτερόλεπτα ακόμα. 1. Βενιζέλος προλαβαίνει το ρολόι. Πετάει και την μπάλα πίσω στο ταμπλό. Ολοκληρώνεται έτσι και το πρώτο μήχρονο με το σκορ στο 28-42. Επιστροφή για πάλι εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου που ξεκίνησε και το δεύτερο μήχρονο. Είμα λοιπόν το τρίτο δεκαλέπτου με τους άλλους Πολάιους να προηγούνται με 28-44 τώρα. 28-42 έπισε η δεύτερη περίοδος, 28-44 έγινε το σκορ με το καλάθι του Αντωνόπουλου, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Ήταν από τους καλύτερους των Πολάιων, οι οποίοι έχουν τώρα ευθυμιασμό. Αγαπητός όμως ακούστηκε από την επιστροφή εκεί και το άλμα του Κούτσικα. Αστόχησε πόντος τώρα με δύναμη, δεν θα λαφέψει. 30-44. Αγαπητός. Παίρνει ο Αντωνόπουλος, εκτελεί για 3. Ήταν ένα κοντό σουτ. Και αστοχό επίσης στους 14 πόντους η διαφορά. Το σκορ στο 30-44. Μπαμπάνης τώρα φτιάχνει την επίθεση για τα βουνά. Ασφυκτικά ο Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος για αυτός πάνω τον αγαπητό θα περάσει, τώρα έφτασε μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ. Έχουμε και βολές για τον Κωνσταντίνου, έπειτα από το πρώτο ομαδικό. Τον Αλσουπολά στην δεύτερη περίοδο, στην τρίτη περίοδο με συγχωρείτε. Έτσι όπως αυτό στην πρώτη, 31-44. Και την δεύτερη, 2-2. 32-44. Τον Όπουλος σηκώνεται, βάζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι καθώς είχε κολλημένο τον αντίπαλο πάνω του. 32-46 τώρα το σκορ. Ωραία, βρέθηκε και ο Γκρέκος, το χάσε αρχικά, χάνει και την δεύτερη ευκαιρία. Βενιζέλος. Τον Όπουλος, δεν θα διστάσει να εκτελέσει και πάλι. Παπανής, πέρασε. Θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Έχει φύγει στην άλλη πλευρά ο Βενιζέλος, παίρνει και την μπάλα στα χέρια του. Ωραία, θα παίξει και με τον Κωνσταντίνο, αλλά θα χάσει την ευκαιρία για ένα καλάθι. Κωνσταντίνο
φτάνει στον Χόντο. Προσπίση, σηκώνεται μπροστά από δύο, θα βρεθεί στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι ακόμα στο παρκέ. Ο Μπένσον Γουνόλ. Τώρα θα σταματήσει η δράση. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα σοβαρό. Πάμε σε μια διακοπή και συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε και πάλι. Ο Χόντος αποσύρθηκε στον πάγκο. Καθώς χτύπησε νωρίτερα στην επίθεση των Βουνών, τα οποία θα βγάλουν το rebound. Τον Γκρέκο να κατεβάζει. Φτάνει προς τα μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Βγήκε η άμυνα. Τον Όπουλος. Γιάννησαμε τα πρώτα τρία λεπτά στην ίδια την περίοδο. Στον σκορτο 32-46. Ένας επεκτός ισορροπίας από τον Αντωνόπουλο. Κάει ο Κωνσταντίνου. Φτάνει και μέχρι το τέλος τα ίσα. Τρομερή τάπα από τον Λαγόπουλο. Πήδηξε στο Θεό μπροστά από τον αντιπαλό του και του κλείσε τα φώτα. Στην κορυφή ο Παπανησύνολο Μόναχος σημαδεύει για τρεις και εκτελεί εύκολα. 35-46. Βενιζέλος θέλει να απαντήσει. Θα τα καταφέρει τελικά. 35-49. Μία σου και μία μου. Βαβάνης κατεβάζει. Κρατάει ο Αντωνόπουλος. Βενιζέλος θα το πάρει ξανά λίγο πιο πίσω αυτή τη φορά. Κλείνει καλά οι παίχτες των Βουνών και κατεβάζει το rebound. Κωνσταντίνου κρατάει παρά την αστυπτική πίεση από τον Βενιζέλο. Βαμπάνης και αυτό μέσα. Παίρνει μπρος ο Βαμπάνης σιγά σιγά. 38-49 τώρα το σκορ. Ακόμα ένα δικό τρίποντο. Στους 11 τώρα η απόσταση. Τον Όπουλος. Στη γωνία είναι ο Λαγόπουλος. Θα το επιχειρήσει και αυτός μέσα. Απανωτά τρίποντα στις τελευταίες φάσεις. Διαγωνισμός τρίποντων για τις δύο ομάδες. Και ο Λαγόπουλος θα δώσει τη λύση για το 38-52. Και έχουμε και νέα πρόσωπα στην πεντάδα των Αλτσουπολέιονς. Στρέφει ο Τσιφτσής, όπως και ο Χασιανός. Ο Χασιανός τώρα με την μπάλα στα χέρια. Βενιζέλος. Δίνει μια μικρή απόσταση ο Κωνσταντίνου, αφήνει στον Αντωνόπουλο. 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Αντωνόπουλος συνεργάζεται με τον Φασιανό, έκλεισαν 2. Τσιφτής από μέση απόσταση στο 1 δευτερόλεπτο. 38-54. Βαμπάνης. Έχει καλύτερη θέση ο... Θα γυρίσει, θα σκοράρει. 40-54. Λαγόπουλος. 4-15 ακόμα στη τρίτη περίοδο. Έχουμε φάουλ στον Λαγόπουλο. Και θα πάει στο πλάι ο Βενιζέλος για να επαναφέρει. Έτσι με τον Αντωνόπουλο. Πάει προς τα μέσα, βρίσκει τρόπο να αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. 40-56. Στο σύνολο 16 οι Αλτσουπολέιονς, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο του ματς. Αμυντικά έχουν μια δυσκολία να τους περιορίσουν τα βουνά.
φάουλ, το οποίο το κάνει ο Βενιζέλος, δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Γκρέκος θα κάνει την λάθος πάσα, την κατάλαβε ο Λαγόπουλος, φεύγει στον εφηλιασμό και θα σκοράρει. Έπεσε κάπως κάτσα, αλλά ας ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει. Πέφτει και πάλι στο παρκέ, σας ευχηθούμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Θα να διακόψουμε για λίγο και επιστρέφουμε με την συνέχεια. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Λαγούπουλο να έχει περάσει τον πάγκο και όπου του παρασυπώνται οι πρώτες βοήθειες. Ας ευχηθούμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Ο Χόντος τώρα για τα βουνά, πήρε μια δύσκολη εκτέλεση. Κατάφερε όμως να βάλει την μπάλα του καλαθιού για το 42-58. Βενιζέλος. Κρατάει ο Αντωνόπουλος, παίρνει το σκρίνα από τον Τσιχτσί. Χάσει την ισορροπία του, κλείθηκε εκεί. Έτσι, έκανε ευκαιρία να κλέψουν οι γηπεδούχοι. Θα χάσει όμως και ο Βαβάνης. Αντωνόπουλος τώρα στην άλλη πλευρά. Θα έχει μεταλλευτεί τον εφηδιασμό που βγάζει μια Αλσουπολάγιος. Για το 42-60. Σαντίνου. Παίρνει το τρίποντο, δεν το βάζει. Μαχιανός, παίρνει στην άλλη πλευρά, πάει μόνος στη φάση, θα σκοράρει για το 42-62, στρογγυλά στρογγυλά. Στο συν 20 φτάνουν το Real Football Lions, οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα το μάτς. Μεταλλεύονται αυτόν τον γρήγορο ρυθμό. Φτάνουν τώρα την απόσταση σε αυτά τα επίπεδα. Όντως Λιούμις μείνει έξω στον Βαβάνη. Θα εκτελέσει από πολύ μακριά εστοχή. 45-62. Βενιζέλος. Ένα και 40 ακόμα μας απομένει στην τρίτη περίοδο. Βενιζέλος μένει με τον Ράλι, θέλει να παίξει με τον Τσιτσί, τον δυσκολεύει αρκετά, όμως η πάσα του εκείνο ο Μαρκέτος θα στοχίσει και θα κερδίσει και το φάουλ στη συνέχεια του Κωνσταντίνου. Τσιτσίς θα αποσυρθεί, Αρβανίτης θα περάσει την θέση του. Να έχουμε αλλαγές και για τα βουνά, αλλαγή μάλλον, με τον Δημήτρη Παναγιώτο που να περάσει το μάτι, θέση του Κωνσταντίνου, ο οποίος χρειάζεται και κάποιες ανάσες. Παναγιωτόπουλος προσποιείται. Νέα προσποίηση ανάμεσα εκεί στην Πολυκοσμία. Δεν μπορεί να εκτελέσει, θα κάνει βήματα. Βενιζέλος. Τένει στον Φαρτιανό. Παίρνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Τη λάθος πάσα ο Φασιανός, Βαβάνης. Κάθε πάσα για τον Χόντο. Φτάνει προς τα μέσα, αποφεύγει τον Αντωνόπουλο και θα αφήσει πάρα στο καλάθι. Για το 47-62. Αντωνόπουλος έχει τον Τουβιλιούμι πάνω του 40, δεύτερο λεπτά ακόμα στο ρολέ. Του δίνει το σκρίνο ο Αρμανιτίδης. Έχουμε φαουλ χαμηλά από τον Βαβάνη με το σώμα, όπως λέει ο ρέφερι έχει γίνει. Είναι και το δεύτερο ομαδικό. Ντονόπουλος. Κλάνε το χέρι του Τουρλιούμις και κάνει το φάουλ. Φασιανός. Αριστερά. Νέο σφύριγμα για φάουλ από τον Χόντο.
φορά. Έχουμε βολές. Μέσα πρώτη βολή, 47-63. Κάνει τη δεύτερη, μία στις δύο. 47-63 το σκορ, μία επίθεση, 22 δευτερολέπτων. Καμπάνης. Έχουν και ένα φάουλ να δώσουν άλλους τους Λέιονς. Να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν. Καμπάνης από κοντά θα στοχίσει και αφήνει και δευτερόλεπτα τώρα στους αντιπάλους. Η πάσα όμως είναι πολύ δυνατή για τον Βενιζέλο. Και τα 6,7 τώρα που απομένει στο ρολό είναι για τα βουνά. Ράλης. Με δευτερόλεπτα 4. Παραγιωτόπουλος του δίνει ξανά. Εκτελεί. Αστοχή. Και έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 47-63. Εχθές ανοίγει για πάλι δύο πεντάδες και ξεκινάει και το τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς. Οι Αλσοβολάιμς έχουν μια απόσταση ασφαλείας στο μάτς. Το 47-63 τώρα το σκορ. Την αποστολή των βουνών είναι αρκετά δύσκολη. Κουρδίνης εδώ θα βάλει το καλάθι για το 50-63. 14 σκορ τώρα χωρίς τις ομάδες. Είναι δύσκολη η αποστολή των βουνών. Αλλά όσοι ακατόρθωτοι. Από την άλλη Αλσοβολάιμς καλούνται να διαχειριστούν αυτό το υπερπροβάδισμα σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Αν θέλουν να φτάσουν στη 15η νίκη τους. Αρκέτος είναι πάνω του, τον παίζει άμυνα. Παίνει και πάλι. Καμπάνης από αρκετά μακριά. Βάλα στα χέρια του Φασκανού. Φασκανός κρατάει, αφήνει στον Αντωνόπουλο. Περνάει, θα αφήσει ωραία την μπάλα στο καλάθι, εξαιρετική κίνηση για το 50-65. Κωνσταντίνου. Μα και αυτό σε μια ατομική προσπάθεια. 52-65. Κασιανός. Βήματα, δεν έκανε καλή εκτέλεση. Θα εγκάζει ο Κωνσταντίνος, θα κάνει λάθος, θα κάνει μεταφορά της μπαλάς. Έτσι θα το σύπερνα, στα χέρια των άλλων του Λέιονς τώρα. Πάει κοντά για να πάρει ο Αντωνόπουλος. Φασιανός μέσα το τρίποντο του. 52-68 η διαφορά. Ανεβαίνει και πάλι στο συν 16. Πόντος πήρε κοντά. Δεν εκτέλεσε. Φασιανός θα μαζέψει κιόλας. Φαντατής αφήνει στον Αρβανιτίδη. Ο Αντωνιόπουλος θα το πάρει και από εκεί, κάνει έρμπολ. Φάνηκε ότι πήγαινε ο Δεν, πήγαινε καλό αυτό το τρίποντο. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Βαμπάνης. Καλή σου δίνει και πάλι. Κοντά ο Βαμπάνης βρήκε εξαιρετικά τον πόντο. Αυτός με τη σειρά του θα κερδίσει το φάουλ. Και θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή των βολών. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους άθλους. Ο Μαρκέτος πέρασε εκτός για να πάρει την θέση του Μαγκόνης.
την πρώτη βολή του ο Χόντος για το 53-68. Κάνει την δεύτερη μάχη εκεί για το rebound, καθαρίζει τελικά ο Ντονόπουλος. Βασιανός. Παρέφθασε τον Αντωνόπουλο. Έχει μπροστά τον Ράλι, θα τον αποφύγει με τη βοήθεια των screen. Ανάποδο λέει από του Φασιανού, έκανε ωραία κίνηση. Αλλά το τελείωμα του δεν ήταν εξίσου καλό. Βαμπάνης. Κατάει στην κορυφή, αφήνει στον Ράλι. Και πάλι μπαλά στο χέρι του Βαμπάνη, βρίσκει εξαιρετικά τον Χόντο με τη βοήθεια του απλό. Θα την αφήσει εδώ στα λαθιού. Με το 55-68. Μισή λεπτά ακόμα για τους πολλές στην επίθεση με τον Αντωνόπουλο. Μένει ξανά ο ίδιος σωστό δευτερόλεπτα για την επίθεση των άσπρων. Κόβεται η πάσα από τον Χόντο, θα κάνει λάθος όμως στην συνέχεια. Πάλι στην επίθεση για τους πολλές. Φανταζής φτιάχνει χώρο στον συμπαίκτη του, με τον εκμεταλλεύεται ο Αντωνόπουλος. Κωνσταντίνου. Έχει μπροστά τον ψηλότερο Φασιανό, αυτό και φυλάει για να βγάλει έξω. Νιούμις, Βαμπάν, Ράλης με σχολείται στον Χόντο. Ξεκινάει την πορεία του προς την αντίπαλη ρακέτα, βγαίνει και αφιάνωμα. Πάρω λίγο να χάσουν εδώ και την αδράνεια του Αντωνόπουλη Λάιον, στο η μπάλα παραμένει στα χέρια του. Περνάει, συγκρούεται με τον Τουρλιούμι, έχουμε θετικό φαουλ. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους με Κρέκο και Μπούτσικα να επιστρέφουν. Και τώρα ο Ράλης δίνει συνέχεια στο μάτς. Φανταζήστε να πιέσει το κατέβασμα του Κωνσταντίνου. Συνεχίζει ο Κωνσταντίνου με την μπάλα στα χέρια. Κλείστηκε από δύο, έκανε ένα κακό τελείωμα. Δεν την κραπούσε την μπάλα ο Αρβανιτίδης και έδωσε ακόμα μια ευκαιρία στα βουνά. Θα έρθει τώρα το καλάθι. Και έχουμε και time out για τους Αλτσουπολέους, αν δεν κάνω λάθος. 97-68, διαφορά στους 11. Συνέχεια στη δράση, 5 και 14 μας απομένουν ακόμα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Το τέρμπι αυτό ανάμεσα στα βουνά και στους Αλτσουπολέιονς. Το 57-68 το σκόρ έχουν καταφέρει να πλησιάσουν. Στις 11 τώρα οι γηπεδούχοι. Εδώ δεν θα καθαρίσουν την φάση. Κατοχή είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Γυρίζει ο Φασιανός, δεν θα βρει στόχο η προσπάθεια. Σταμάτησε η τρίπλα ο Μπούτσικας, καθώς τον Κρέκο. Ράλης. Γυρίζει εκεί, βρέθηκε σώμα με σώμα με τον Κωνσταντίνη, του άφησε την μπάλα. Και στη συνέχεια αυτός γκρεμίστηκε στο παρκέ από την σύγκρουση με τον Τσιφτσί. Και έχουμε δύο ελεύθερες βολές για τον παίκτη των βουνών. Τσιφτής ο οποίος πέρασε εκτός για να περάσει την θέση του Αρβανιτίδης. Δέρμπι το κάναμε. Μπαλά στο σίδερο από την πρώτη προσπάθεια. Αγαπητός. Βενιζέλος. Το σκρίν ο Φασιανός. Θα πάρει το τρίποδο τώρα από την πίεση του Κρέκου. Αλλά παραμένει στους Αλτσουπολέιους. Ο Φασιανός από κοντά τώρα θα πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ. Ένα καλάθι που φέρνει το ξέσπασμα από την πλευρά των Αλτσουπολέιους αλλά και τις φωνές
για την κακή αμυντική λειτουργία από την πλευρά των Βουνών. 58-70. Τώρα το σκορ και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Εφασιανός, 58-71. Κάποιες διαμαρτυρίες εκεί στον ελεύθερη από τον πάγκο των Βουνών. Τώρα συνεχίζει κανονικά το μάτς και μπαίνουμε στα τελευταία 4 λεπτά. Ράλλης. Πάει κοντά τον αντίπαλο τον Γκρέκο. Απάντηση με το ίδιο νόμισμα. Καλάθη και φάουλ και από τον Γκρέκο για το 60-71. Φέρνει και πάλι την απόσταση στους 11 και μπορεί να την πάει στους 10. Δεν θα το κάνει και η κατοχή περνάει και στα χέρια των Αλσούπο Λάιονς. Βενιζέλος. Βενιζέλος κρατάει, προσπαθεί να ξεφύγει. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια. Θα την πάρει την προσπάθεια ο ίδιος. Το ήθελε αυτό το σουτ. Το πήρε και το έβαλε. 60-73. Κωνσταντίνου. Βρήκε τον Μπούτσικα. Γκρέκος αριστερά. Ο δεξιά. Έκλεισε ο Βενιζέλος. Δέχτηκε το φάουλ. Σε αντιαθλητικό. Απλό. Λέει ο ρέφερι. Φάουλ που είναι το δεύτερο αυτό για τα Βουνά. Τώρα επαναφέρουν οι φιλοξενούμενοι με τον Βενιζέλο να κρατάει. Θα φτιάξει και αυτή την επίθεση. Ο Τζαντονόπουλος στα αριστερά. Έφτασε η μπάλα σε εκείνον. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Τον Όπουλο στον αγαπητό Βενιζέλος για 3. Αυτή τη φορά είναι άστοχος, μαζεύει ο Ράλλης. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα. Ράλλης στην κορυφή, ζητάει ο Κωνσταντίνου. Θα πάρει την τρίποντη εκτέλεση, πολύ μεγάλο σουτ. 63-73. Ντονόπουλος, 2-35 ακόμα στο ρολόι. Ντονόπουλος θέλει να βρει τον Αρβανιτίδη, δεν περνάει η πάσα του. Με 8 δευτερόλεπτα τώρα. Στο ρολόι για την επίθεση τους οι Αλσούπο Λάιονς, στα 5. Ο Μιζέλος αφήνει στον Αντωνόπουλο, έχει 3 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει. Δεν είναι μεγάλη εκτέλεση, αλλά έχει και το... δεν είχε σημαντικό τον χρόνο ο Αντωνόπουλος. Κωνσταντίνου σε ακόμα μια εκτέλεση θα βρεθεί στο παρκέ. Έπεσε πάνω του ο Αντωνόπουλος και έχει ευκαιρία να βρει 3 εύκολους πόντους τώρα που έχει τον Βουνών. Μέσα η πρώτη. 64-73. Βάζει και την δεύτερη. 65-73. Μέσα και η τρίτη. 66-73. Κωνσταντίνου φέρνει την ομάδα του στο μείον 7. Βενιζέλος. Έχει χάσει αντίπαλη άμυνα. Θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του από την εξαιρετική πασή του Φασιανού για το 66-75. Γκρέκος παίζει με τον Ράλλη. Κωνσταντίνου ζητάει. Είναι ζεστός, αλλά αυτή τη φορά δεν θα βάλει το καλάθι. Βενιζέλος 1-38 ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνες από τους Αλσούπο Λάιονς. Έχουν φάουλ να δώσουν τα Βουνά. Τον Όπουλος θα το κερδίσει τώρα. Μπούτσικα. Ε,
δεύτερη εκτέλεσή του. Τώρα θα την βάλει 66, 76. Και πάλι στις 10 διαφορά. Ήδη ο Παναγιωτόπουλου και παίρνουν στο μάτς. Και ο Δημήτρης είναι αυτός που αναλαμβάνει ακατεβάστερα για τα βουνά. Όντως έχει την παλά στο πρόσωπο. Κράτησε ωστόσο και βρήκε και την πάσα στη γωνία για τον Σκούτσικα. Γκρέκος για 2. Δεν πήγε το καλάθι, Φασιανός καθαρίζει τη φάση. Δύναμη και από πίσω ήρθε σαν την Αλεπού. Και έτσι ο Παναγιωτόπουλος θα κάνει το λάθος όμως. Αγαπητός παρακινδυνευμένη πάσα του, λάθος και από αυτόν. Μπούτσικας πετάει την μπάλα άτσαλα. Όντως θα χάσει, αλλά έχει γίνει φαουλ τον Φασιανό ή από τον αγαπητό. Από τον αγαπητό αν είναι καλά. Μπορεί να κάνετε λάθος. Θα συμπληρώσει τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Γι' αυτό και έχουμε βολές. Βάζει τη δεύτερη, 67, 76. Αγαπητός, πίεσε σε όλο το γήπεδο από τα βουνά που φέρνει αποτέλεσμα. Επόμενα λάθος από τους Ρωσικό Lions. Παναγιωτόπουλος στη γωνία. Παίρνει ο Χόντος, εκτελεί λίγο πιο πίσω από τη βολή, δεν το βάζει. Ναι, ευκαιρία, χαμένη όμως για αυτή. Βενιζέλος, 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Πήγε ωραία τον αντίπαλό του. Στα 2-67, και νομίζω στο πρώτο μάτς τα βουνά είχαν επικρατήσει. Έχουν διαφορά υπέρ της οι Αλσίπο Λάιονς. Τελευταία 13 δευτερόλεπτα δεν φαίνεται. Ναι, γιατί σημαίνει να κάνουν κάποια άλλη επίθεση φιλοξενούμενοι. Είναι ο Φασιανός, κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα. Είναι λοιπόν το μάτς, οι Αλσίπο Λάιονς θα δεκατήσουν 67-76 των βουνών.